και ο πατήρ Βίκτορ ως τουρκόφωνος και ως έχων σπουδάσει στην Άγκυρα, τελειώνει τη διδακτορία του ως ο Νούπο, θα μπορέσει να επικοινωνεί με αυτούς τους αδελφούς μας, να τους διδάξει καλύτερα την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό, τα διδάγματα και τα πιστεύματά μας και να τους φέρει πιο κοντά στην Ορθοδοξία, την οποία αξιεπαίνως εισπάστησα. Ο πατήρ Βίκτορ, Σε λεπτομέρειε Χριστιανλığın onlara da kayı anlatacaksın ki da kayı Ortodoks Hristiyan olsunlar. Bunun senden bekliyoruz. Büyük bir mesuliyet alıyorsun omuzlarına. Fakat bu mesuliyete icabet edeceğine inanıyoruz ve Yüce Allah'tan sana kuvvet ve ilham vermesini biliyoruz. Bir kere daha tebrik ediyoruz. Yakında biraz ileride ikinci dereceyi de alacaksın, rakip olacaksın. Ve gerek Galata'da, gerekse ayda bir Beyoğlu Galatasaray Meryem Ana Kilisesi'nde büyükçe kayın yaptığımız bu kardeşlerimiz için çalışacaksın, toplayacaksın, öğüt vereceksin ve dediğim gibi onları yetiştireceksin. Daha iyi Ortodoks Hristiyan yapacaksın onları. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, η στοργή της Μητέρας Εκκλησίας δεν εξαντλείται εις τους Έλληνες. Δεν είμαστε μόνο ελληνική εκκλησία, είμαστε υπερεθνική εκκλησία, είμαστε οικουμενική εκκλησία, είμαστε οικουμενικών πατριαρχείων. Και έχουμε, το λέγω πάντοτε με υπερηφάνεια, ότι έχουμε στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου Καρπαθορώσους, Ουκρανούς, τους δώσαμε και την αυτοκεφαλία πρόσφατα για να αναπτυχθούν με εσωτερική αυτοτέλεια κατά τα ήθη και τα έθιμά τους και τη γλώσσα τους. Έχουμε Κορεάτας, τον περασμένο Δεκέμβριο επισκέφθηκα για τέταρτη φορά τους Ορθοδόξους αδελφούς μας στην Κορέα, οι οποίοι είναι, αν μπορώ να πω την λέξη, προϊόν, είναι προϊόν της Ιεραποστολής που κάνει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο με έναν λαμπρό ποιμενάρχη εκεί, τον Άγιον Κορέας, ο οποίος είναι και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σεούλ, και πριν από αυτόν ο Άγιος Πισιδίας, που ήταν πολλά χρόνια ιερεύς και βοηθός επίσκοπος και Μητροπολίτης Κορέας, έκανε ένα λαμπρόν ιεραποστολικών έργων, το οποίο τώρα ως Μητροπολίτης Πισιδίας το συνεχίζει στην Νότιο Τουρκία, όπου μόλις έγινε Πισιδίας, Μητροπολίτης, οργάνωσε μία κοινότητα στην Αντάλια και μία κοινότητα στην Αλάνια και εξυπηρετούμε εκεί τους Σλαβοφόνους Ορθοδόξους αδελφούς μας, Ουκρανούς, Ρώσους, Γεωργιανούς, Μολδαβούς και ούτω καθεξής. Με όλα αυτά, αδελφοί μου, βλέπετε την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου μας να είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα και όχι μόνο ένας ιστορικός τίτλος του Πατριαρχείου μας. Για όλα αυτά, σε μηνόμεθα, ευχαριστούμε τον Θεό. Προσπαθούμε με το επιτελείο, με την Πατριαρχική Αυλή, με την Αγία και Ιερά Σύνοδο, να ανταποκρινόμεθα σε αυτές τις πολλαπλές υποχρεώσεις που έχει το Πατριαρχείο μας σε όλο τον κόσμο. Τώρα, τους προσεχείς μήνες, θα κληθεί η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου μας να εκλέξει τον καινούργιο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας εις διαδοχήν του θυμηθέντος πρώτου
Αρχιεπισκόπου Στυλιανού, ενός εκλεκτού ιεράρχου του Πατριαρχείου, ήμασταν φίλοι από τη Χάλκη, έγραφε ωραία ποιήματα, είχε φιλοσοφικές σκέψεις, ήταν άριστος θεολόγος, εργάστηκε για την προσέγγιση καθολικών και ορθοδόξων ως ορθόδοξος συμπρόεδρος της Επιτροπής του Διαλόγου Καθολικών και Ορθοδόξων. Θα κληθούμε να εκλέξουμε πολύ σύντομα τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής και τον νέο Αρχιεπίσκοπο Θυατήρων στο Λονδίνο. Είναι ωστόσο μεγάλες ευθύνες του Πατριαρχείου, αλλά το απανταχού ορθόδοξον πλήρωμα περιμένει από την Μητέρα Εκκλησία, περιμένει από το Ιερό μας Κέντρο. Έχουμε χρέος μητρικών και καθήκων και οφειλήν να ανταποκρινόμεθα, όσο και αν αυτό είναι κοπιώδες, να ανταποκρινόμεθα σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε ως το κέντρο της Ορθοδοξίας, ως Οικουμενικών Πατριαρχείων. Και να κατακλείσω, για να μην σας κουράζω, να κατακλείσω με τις ολόθερμες ευχές μας προς την κυρία Γυναική Πρόξενο, την εορτάζουσα, την επισκέφθηκα και στο Συσμανόβριο Μέγαρο και την εξέφρασα την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, αλλά και τις ευχαριστίες μας για ό,τι κάνει, για την προμοιοσύνη της πόλης, για τα ιδρύματά μας, για τη Μητέρα Εκκλησία, εκ μέρους του έθνους και εκ μέρους της εντύμου ελληνικής κυβερνήσεως. Πάντοτε υπολογίζουμε και επαναπαυόμεθα σε αυτή τη βοήθεια της εκάστοτε ελληνικής κυβερνήσεως. Είμεθα μία μεγάλη πνευματική οικογένεια όλοι μαζί, ως προς το γένος και ως προς την ορθόδοξον πίστη. Αυτά τα δύο μας ενώνουν, αδιασπάστος και αδιαρρήκτος. Και μαζί με την κυρία Σουλτανοπούλου θέλω να ευχηθώ και στον Άρχοντα Μαΐστορα, που είναι εδώ από την Ξάνθη, Γεώργιος και αυτός, αλλά και στον αγαπητό γιο Γιώφογλου, που μας εγκατέλειψε δυστυχώς και εγκατεστάθηκε στην γειτονική Αλεξανδρούπολη, αλλά εμείς πάντοτε τον αγαπούμε. Προχθές χάρηκα που τον ξαναείδα, αλλά ευτυχώς ο πατέρας και η μητέρα δεν ακολούθησαν, έμειναν εδώ. Σε όλους τους γεωργίους που γιορτάζουν σήμερα, έχουμε τα χρόνια πολλά. Ο Άγιος Γεώργιος να φυλάει κυρίως και πρωτίστως το Πατριαρχείο μας, που είναι ο προστάτης και οικοδεσπότης και κηδεμών όλων μας εκεί, και εν συνεχεία όλους τους εορτάζοντας. Άγιε Ερυθρόν, θερμά συγχαρητήρια στις κυρίες που ήρθαν από τη Μυτιλίνη και ξέρω πόσο πολύ σας βοήθησαν και σας βοηθούν πάντοτε, πρόθυμες εις τα κελεύσματα και τα προστάγματά σας και τις προσκλήσεις σας. Έμαθα και σήμερα το πρωί από τον κύριο Λάκη Βίγκα που ήρθε και παρακολούθησε την χειροτονία. Έμαθα ότι όταν είδε πώς εργάζονται σαν μυρμήγκια, συναγωνιζόμενες σε μία την άλλη για να ετοιμάσουν τα εδέσματα και τα κεράσματα. Είναι μία κυψέλη η οποία παράγει το γλυκό το μέλι της αρχοντιάς, της φιλοξενίας, της ανιδιοτελούς αγάπης, όλων αυτών των ωραίων πραγμάτων για τα οποία υπερηφανευόμεθα και για τα οποία σε συγχαίρουμε, Άγιε Ερυθρόν, για μία ακόμη φορά. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Πολύ χρόνιον πίσε, Κύριος ο Θεός, ον Παναγιών. Κύριο, Κύριο, παρθόλο μέρος.
Δευτέρα, εδώ στον Άγιο Γεώργιο, θα γίνει λειτουργία για τους αδελφούς μας, τους Γεωργιανούς Ορθοδόξους. Θα έρθω να προστατήσω και πάλι. Θα έρθει από την Άγκυρα ο πρέσβης της Γεωργίας, ή εδώ η γενική πρόξεδος είναι μια κυρία, και όλοι οι Γεωργιανοί που ζουν στην Κωνσταντινούπολη θα έρθουν να εκκλησιαστούν για να τιμήσουν τον Άγιο Γεώργιο, τον πολιούχο και προστάτη της Γεωργίας, διότι την άλλη Δευτέρα γιορτάζουν τον Άγιο Γεώργιο με το παλιό ημερολόγιο και θα είναι όλοι εδώ, η Γεωργιανή οικογένεια. Είδα τον πατέρα Μιχαήλ, είναι Γεωργιανός ιερέας, τον είδα και το θυμήθηκα αυτό για να σας το αναγγείλω, όσοι μπορείτε να έρθετε κι εσείς να προσευχηθούμε. Ο πατήρ Μιχαήλ είναι Ελληνομαχής, Γεωργιανός, είναι κοντά στον μακαριότατο καθολικό πατριάρχη Γεωργίας, καθολικός είναι ο τίτλος του πατριάρχου εκεί, όπως και στους Αρμενίους. Είναι τίτλος, δεν είναι το δόγμα, είναι ορθοδοξότατος, ο μακαριότατος. Και ο πατήρ, ο Άγιος Ερυθρόν, έχει προσωπική φιλία με τον πατέρα Μιχαήλ και έτσι είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Γεωργιανής κοινότητας και του Αγίου Ερυθρού και της εδώ κοινότητας που έδειρνε κάπου ο πατήρ Μιχαήλ. Λοιπόν, και πάλι. Thank you.